Ξεκινήσουμε από τα υπουργικά σου ή από τα γενικά πολιτικά. Όχι, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει πρόνοια την κυβερνητική πλειοψηφία, νομίζετε εσείς? Όχι, δεν το πιστεύω. Το 153 στέκει, αντέχει δηλαδή? Τι να μην αντέξει. Λέω εγώ τώρα που ξέρω εγώ. Εντάξει, εσείς θεωρείτε ότι δεν αντέχει διότι επιχειρείται από ένα μεγάλο μέρος του μηντιακού συστήματος να απαξιώσει την κυβέρνηση για συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένες επιλογές. Είναι μια στρατευμένη προσπάθεια ορισμένων κύκλων, αλλά αυτό δεν θα περάσει. Δηλαδή, εμείς βάλαμε το Μαναγούλη έχει... και τον Αφηγή και τον Σακελαρίδη. Τώρα παρακολουθούμε το τι γίνεται και ξέρουμε το όλοι στην Ιερουσαλήμ. Δεν λέω προσωπικά για εσάς τώρα. Όχι, λέω, ναι, το μιλάω γενικά για ορισμένες εκπομπές και ορισμένα συστήματα για το τι προσπαθούν να επιχειρήσουν να απαξιώσουν την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα 153 βουλευτές τι είναι. 160 είχε ο Παπανδρέου και έπεσε. Τι λέει αυτό? Λέει τίποτα? Από μόνο του δεν λέει τίποτα. Ασφαλώς. Ναι, εσείς τώρα έχετε θέσει θέμα, μιλάτε για διάλογο μόνο, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει και διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί όταν ακούστε, να σας πω κάτι. Θα ξεκινήσω τοποθετούμενο σε ένα ζήτημα που ακούω από την αντιπολίτευση. Ότι ο Τσίπρας λοιπόν πριν από ένα χρόνο αρνιότανε τα πάντα. Να το δεχτώ, να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση. Το ότι ένας ηγέτης σήμερα αντιλαμβανόμενος την ευθύνη που έχει απέναντι σε ένα λαό έχει μια τέτοια τοποθέτηση και αναζητά μια συνεννόηση σε μείζωνα ζητήματα, δείχνει ότι την ευθύνη που έχει ο άνθρωπος αυτός για την πατρίδα του και για την κοινωνία. Εντάξει, από εκεί πέρα η αντιπολίτευση. Με αυτή τη λογική δεν είχε ευθύνη πέρυσι, έτσι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, όχι. Ήταν μια επιλογή που αποδεικνύεται ότι δεν ήταν η καλύτερη. Γιατί είναι λάθος να το πει κανείς? Όχι, ειλικρινή. Το να αναγνωρίζει κανείς, το να έχει τη γενναιότητα στην πολιτική να αναγνωρίζει και λάθη είναι ικανότητα. Και αυτό ο γέρος της Δημοκρατίας έλεγε ότι κριτήριο σημαντικό στο ήθος και το ύφος ενός πολιτικού είναι να έχει γενναιότητα, να αναγνωρίζει και τα λάθη του. Εγώ σήμερα λοιπόν και, υπάρχει, εγώ είπα προχθές, κύριε Κουρμπή, υπάρχει μια ότι δυσκολία. Ακόμα και αν ήταν βαρύ το λάθος του Τσίπρα να μην συνενέσει πρόπερση ή πέρυσι, ή να μην μπορεί να συνεννοηθεί με την τότε κυβέρνηση, δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντως να μην συνεννοηθεί. Πάντως όμως, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, κύριε Οικονομέα, ακούστε. Εγώ ήμουν σε όλη αυτή την περίοδο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που λέτε, που αναφέρεστε. Ουδέποτε ο κύριος Σαμαράς κάλεσε τον κύριο Τσίπρα. Δεν το λέτε αυτό όμως. Πώς δεν το λέτε? Δεν τον κάλεσε ποτέ. Και σας το λέω ότι εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά είμαι άνθρωπος αυτής της λογικής, της συνεννόησης σε κρίσιμα ζητήματα. Και θα ήμουν και ήμουν πάντοτε υπέρ της. Αλλά δεν την είχατε όμως τη συνεννόηση. Αλλά δεν εκλήθη ποτέ ο κύριος Τσίπρας. Μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει θα πάω για να του πω να φύγει? Απαντώντας σε ποιον το κεπί. Εγώ σας λέω λοιπόν κύριε Καμπουράκη, ναι, ότι να δεχτώ και αυτό. Σε καλεί τον καλή στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λες μετά στον ελληνικό λαό, αντί να συνεννοηθεί μαζί μου, εγώ τον κάλεσα να συζητήσουμε αυτό το θέμα και αυτός μου λέει φύγε. Δεν το έκανε ποτέ ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θέλω να, όπως αναγνώρισα, τη λαθεμένη ενδεχομένω. Κύριε Κουρουμπλή, τότε ήμασταν στην εποχή των Γερμανοτσολιάδων, σας θυμίζω. Τότε ήμασταν στην εποχή των Γερμανοτσολιάδων, σας θυμίζω. Δεν ήταν απλώς φύγε. Κοιτάξτε, φύγε Γερμανοτσολιά ήταν η πλήρης φράση. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική. Εντάξει, εσείς είπατε ότι ήταν λάθος, οπότε δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Εγώ λέω ότι είναι μια περίοδος έντασης. Ήταν μια περίοδος έντασης. Γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν εύκολο να φοβηθεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί και τη σημερινή αντιπολίτευση να αρνείται τη συνεννόηση. Λοιπόν, από εκεί πέρα να σας πω κάτι. Ακούστε. Ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε μια πρωτοβουλία. Ας την κρίνει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής μας. Προφανώς. Και τη κυβέρνηση. Πού πάει αυτή η πρωτοβουλία, πού οδηγεί και... στο να συμμετάσχουν και άλλοι στην κυβέρνηση ή όχι? Όχι, δεν έχετε αυτό το γιατί πρέπει να συμμετάσχουν? Όταν αναζητά τη συνεννόηση, σημαίνει ότι πρέπει να συμμετάσχουν και στην κυβέρνηση. Ο Καραμαλής. Στη δεύτερη διακυβέρνησή του κυβέρνησε με 151 βουλευτές. Ο Μητσοτάκης το 90 κυβέρνησε με 151 ναι, βουλευτές τρία χρόνια. Ναι. Εμείς έχουμε 153. Γιατί δηλαδή να αναζητούμε, δηλαδή τι διαφορά θα προέκυψε? Και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι σίγουρο και οι βουλευτές που έχουν φύγει, ο κύριος Παναγούλης
ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση. Σωστά. Ναι, αλλά εδώ έχουμε μειώσει συντάξεων. Μην προεξοφλείτε τις απόψεις χωρίς να ρωτήσετε. Εδώ έχουμε μειώσει έναν άνθρωπο συντάξεων. Που κουβαλάει μια για ιστορία μας, δημοκρατική και ένα ήθος και ένα ύφος εξαιρετικό. Εδώ έχουμε μειώσει συντάξεων όμως. Είναι σκληρό το πακέτο αυτό. Και εσείς πριν από δύο μήνες διαβεβαιώνατε, όχι εσείς προσωπικά. Κύριε Οικονομέα, καθίστε ένα λεπτό να σας πω. Ναι. Πριν από δύο μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωνε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Μισό λεπτό. Κύριε Οικονομέα, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για το ασφαλιστικό. Δεν έχουμε καταλήξεις ακόμα. Μα είναι στον προϋπολογισμό οι μειώσεις. Όχι, ακόμα δεν είναι τίποτα στον προϋπολογισμό. Θα το δούμε. Μην βιάζεστε να δούμε το τελικό σχέδιο και εκεί να συζητήσουμε. Και να συζητήσουμε όλοι μαζί με ειλικρίνεια, όχι με κοντόφθαλμες επιλογές. Αφήστε να το δούμε. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία κουβαλάει ένα ιστορικό βεβαρημένο σε επιλογές που εξυπηρέτησαν άλλου είδους λογικές. Για να μην πω τίποτα περισσότερο. Mm-hmm. Διότι τώρα δεν μπορούν να έρχονται να κρίνουν αυτή την κυβέρνηση, κύριε Οικονομέα, αυτοί που κατέστρεψαν το ασφαλιστικό σύστημα. Θα μας πούνε, κύριε Οικονομέα, τα ομόλογα που μετέτρεψαν τα αποθεματικά του ταμείου σε ομόλογα, αν τα πήραν από την πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά. Κύριε Κουρουμπλή, για να ανοίξουμε αυτή την ιστορία. Κύριε Κουρουμπλή, για να δούμε λοιπόν, γιατί δεν τόλμησαν μέχρι σήμερα την ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού σύστημα. Δεν θα σα κρίνουν αυτοί που κατέστρεψαν το ασφαλιστικό σύστημα, θα σα κρίνουν όμω οι ψηφοφόροι. Η κοινωνία. Θα σα κρίνουν οι ψηφοφόροι στου οποίου είχατε υποσχεθεί άλλα πράγματα. Ναι, ακούστε. Πώς θα το κάνουμε, αφήστε αυτού που κατέστρεψαν. Αυτοί θα μα κρίνουν. Και το δέχομαι απολύτως, γιατί αυτοί είναι οι κριτές των πολιτικών. Φυσικά σας έκριναν με τις εκλογές. Ας αφήσουμε να δούμε. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Σας εξέλεξαν. Ωραία. Ας αφήσουμε αυτή την κυβέρνηση να κυβερνήσει ένα χρονικό διάστημα και μετά να την κρίνουμε. Αλλά ας αφήσουμε να δούμε και πώς θα διαχειριστεί το ασφαλιστικό και τότε θα τα πούμε. Το ότι ζήτησε η κυβέρνηση μια συνεννόηση. Μου συγγνώμη για αυτό. Δεν μπορεί όμως δικαιούται να κάνει κριτική κανείς. Τηλεόραση, εφημερίδα, ο κόσμος. Βεβαίως. Ναι, αλλά δεν μπορεί κάθε φορά που γίνεται κριτική να λες ότι υπηρετείς ένα σύστημα. Είναι το οποίο άλλο θα πράγμα η κριτική, κύριε, και θα ήταν λάθος μας να μην δεχόμαστε την κριτική, ναι, και να επιτιθόμαστε σε πρόσωπα. Είναι τραγικό λάθος, ναι, και να προσπαθούμε να χαρακτηρίσουμε ανθρώπους. Και άλλο η ισοπαίδωση. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα δηλαδή εσείς νομίζετε ότι είστε υπό ισοπεδωτική κριτική. Από ποιον? Από, ξέρω, από τα συστήματα. Υπάρχουν από συστήματα. Γιατί, ναι, δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς μπορεί να μην το δέχεστε, επιτρέψτε μου να έχω αυτή την άποψη. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί, εδώ ζούμε όλοι. Βλέπουμε τον τρόπο, τη σκέψη, τη νεοτροπία, την επιμονή ορισμένων καναλιών, ορισμένων εκπομπών. Εντάξει, θα δούμε, όλοι θα κρυθούμε. Υπομονή. Κύριε Κουρουμπλή, εγώ θα σας πω κάτι τολμηρό. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Ναι. Επειδή τόσα χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική και με τις κυβερνήσεις που πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν, πόσες κυβερνήσεις έχουμε ζήσει να έχουν αλλάξει. Η δική σας η κυβέρνηση έχει την πιο μεγάλη στήριξη από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Από πού? Από όλους. Ίσως γιατί είναι αποστομωτικά και τα αποτελέσματα, γιατί όταν παίρνεις 36% σε δύο συνεχόμενες εκλογές μέσα σε ένα χρόνο, αυτό λέει κάτι. Λέει ότι έχετε την αποδοχή μεγάλης μερίδας του κόσμου. Πάντως πόλεμος και κριτική ισοπεδωτική δεν σας ενισχύει. Να είμαστε δίκαιοι. Ακούστε, η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός είναι μια νέα παρουσία ενός νέου ύφους και ενός νέου ήθους που βεβαίως θα κριθεί πάντα. Πάντα κρινόμαστε, καθημερινά κρινόμαστε. Και καθημερινά οφείλουμε να ξέρουμε ότι δοκιμάζεται η εμπιστοσύνη μας με την κοινωνία. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Και να μην ζούμε σε μια αυτάρεσκη λογική της εξουσία που καλλιεργεί η εξουσία. Από εκεί και πέρα όλοι αντιλαμβάνονται με πόση σοβαρότητα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Όπως πάρα οι τράπεζες που βρεθήκαν σε ξένα χέρια με 5 δις. Πώς? Όπως οι τράπεζες που βρεθήκαν σε ξένα χέρια με 5 δις. Ναι. Εντάξει. Ισοπεδωτικό γι' αυτό. Και μπορεί αυτό να είναι ισοπεδωτικό. Και αυτό θα κρυθεί. Καθίστε. Θα κρυθεί, εντάξει. Α ολοκληρωθεί. Λοιπόν, θα σα πω κάτι. Πάνε στα... Α ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση, λοιπόν, και η ρύθμιση του χρέους
Και τότε θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα και στην οικονομία. Να σας πω, κύριε Υπουργέ, τώρα πάμε στα... για να ρωτήσω κάτι για τα δικά σας. Διότι εδώ υπάρχει ένα θέμα και πρέπει να επέμβετε προφανώς, δεν ξέρω τι αρμοδιότητα έχετε. Ναι. Υπάρχουν δήμοι, δηλαδή υπάρχει μια βαβούρα τώρα, ότι αυξάνονται υπερβολικά τα δημοτικά τέλη. Το Υπουργείο έχει λόγο σε αυτό, όχι, δεν έχει. Όχι. Κοινό δουλειά. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο Δήμαρχο, α πούμε, άτρελα, δηλαδή ο Δήμαρχο είναι να δει τα υπονομίδια και να πει: βάζω 80%, 100%. Οι Δήμοι, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος, έχουν μια πλήρη αυτοτέλεια, ναι, στον τρόπο διαχείρισης των ζητημάτων. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και, ναι, και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό. Ή θα αντέξουμε στον πειρασμό ως κεντρική εξουσία να θεσμοθετήσουμε ένα νέο πραγματικά ριζικό σύστημα διακυβέρνησης που θα έχει το κράτος ως μια επιτελική δομή, την αποκεντρωμένη διοίκηση και τις δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, ώστε πραγματικά να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να απελευθερωθεί από αυτή την πίεση που πολλές φορές δέχεται από το κράτος, να φτιάξουμε δηλαδή ένα άλλο μοντέλο κράτους που θα κατανέμονται, θα υπάρχει μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ή θα έχουμε μια λογική που το κράτος θα πιέζει με τον ΑΒ τρόπο την τοπική αυτοδιοίκηση και η αυτοδιοίκηση να μπαίνει σε άλλου είδους. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται τώρα? Δηλαδή μπορεί ο Δήμαρχος να αυξήσει όσο θέλει τα τέλη? Δεν μπορεί να του πει ο Κουρουμπλής, κάτσε ρε μεγάλε, ας πούμε. Το παρατραβάς, ας πούμε. Γίνεται μια, υπάρχει ένας διάλογος, αλλά έχει ελευθερία η αυτοδιοίκηση να κινείται σε αυτά τα ζητήματα. Έχετε εσείς εικόνα ότι τα δημοτικά τέλη αυξάνονται υπέρμετρα παραπάνω από αυτό? Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα. Δεν έχω τέτοια εικόνα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Για μισό λεπτό, για να το δείτε κι εσείς, έχουμε την κυρία Ισιδώρα Νάνου Παπαθανασίου, είναι δήμαρχος Σαλαμίνας. Κυρία... Ναι. Καλημέρα σας. Ο οποίος Δήμος Σαλαμίνας πτώχευσε και αυξήθηκαν και τα δημοτικά τέλη κατά 50%. Έτσι είναι, κυρία Δήμαρχε? Είναι το πρώτος Δήμος που μπήκε στο Δουνουτού στην πραγματικότητα. Να το πούμε έτσι. Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, Καλημέρα σε εσάς και στους συντελεστές της εκπομπής σας και τον υπουργό μας, τον κύριο Κουρουμπλή. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Τον σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, πτώχευση στους φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως είναι η Δήμη δεν υφίσταται. Όταν λέτε πτώχευση, προφανώς εννοείται την αδυναμία την οποία έχει ο Δήμος μας, ο Δήμος Σαλαμίνας, να πληρώσει χρέη προς τρίτους, δηλαδή προς προμηθευτές, προς εργολάβους και προς ιδιώτες. Τις υποχρεώσεις, ναι. Ακριβώς αυτές τις αδυναμίες. Τι όρο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε αυτό, αν δεν θέλετε πτώχευση? Η πτώχευση ήταν όταν αναλάβαμε, γιατί δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά τώρα, μετά τη δυνατότητα την οποία μας δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα από ένα ταμείο αλληλεγγύης στον οποίο μαζεύονται το 4% από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων, θα μας επιχορηγήσει το Υπουργείο με το ποσό εκείνο το οποίο χρειάζεται για να αποπληρώσουμε τις οφειλές, και ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του, αλλά και ο Δήμος να μπορεί να λειτουργήσει. Η αύξηση των τελών 50% δεν είναι υπερβολική, ρε παιδί μου? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, αυτό εξαρτά, για να κλείσει το άνοιγμα στους τομείς τους ανταποδοτικούς, πρέπει να υπάρχει ίσως και λυσμός. Γι' αυτό το η έννοια του όρου ανταποδοτικά σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι ό,τι εισπράττω παραχωρώ και δίνω τις υπηρεσίες μου προς τους πολίτες. Υπήρχε σε εμάς το Δήμο Σαλαμίνας άνοιγμα στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο ερχόταν από παλιά, της τάξης των 2,5 με 3 εκατομμύρια, το οποίο έχει σαν συνέπεια, ναι, να ένα μέρος των οφειλών να οφείλεται και σε αυτό το γεγονός. Εγώ όταν ανέλαβα το 2014 έκανα αυτή την αύξηση. Άλλη αύξηση δεν θα κάνω, ούτε το Υπουργείο με αναγκάζει, ούτε η εξυγίανση στην οποία μπήκαμε αναγκάζει, ούτε και το κράτος αναγκάζει τους Δήμους, όπως άκουσα προηγουμένως τον Υπουργό που έλεγε. Αλλά γενικότερα αναγκαζόμαστε από το μνημόνιο, το οποίο δυστυχώς έχει μπει και στους Δήμους. Υπάρχει το παρατηρητήριο το λεγόμενο, μακάρι να αλλάξει, ναι, μακάρι παρακαλώ, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα και σε άλλους Δήμους και όχι μόνο στην Υπουργέ, κακό είναι που ορισμένα πράγματα, συγγνώμη Δήμαρχε, ορισμένα πράγματα που προβλέπει το μνημόνιο για τους Δήμους. Εντάξει, το μνημόνιο γενικώς είναι επαχθές και ζώρικο πράγμα. Ορισμένα πράγματα προβλέπει το μνημόνιο για τους Δήμους, ας πούμε. Είναι κακό de facto? Όχι. Όχι, δεν είναι κακό δεν καθόλου. Ναι, ρωτώ, γιατί το ξέρω. Πολλά πράγματα είναι αυτονόητα που έπρεπε να γίνουν στη δημόσια διοίκηση. Και που δεν είχαν γίνει. Εγώ πρέπει να σας πω ότι
Η Δήμαρχος της Σαλαμίνας είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος που πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει. Στο Υπουργείο ακούω και από τις υπηρεσίες, γιατί πραγματικά έχει δει το πρόβλημα που υπάρχει στο Δήμο Σαλαμίνας. Για παράδειγμα τη φέραμε τώρα, έτσι δεν είναι? Γίνεται μια προσπάθεια, ναι. Πραγματικά ήταν ένας από τους 17 Δήμους που ήταν στο κόκκινο. Λοιπόν, και με μια νοικοκυριμένη προσπάθεια και των υπηρεσιών του Υπουργείου και της πολιτικής ηγεσίας αυτόν τον χρόνο και του προκατόχου μου, έχουμε φτάσει να έχουμε έναν περίπου Δήμο ή δύο που να αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά επειδή πρέπει να απαντήσω και σε αυτό που είπατε, κοιτάξτε, η χώρα έχει ανάγκη από μια μεγάλη ριζική μεταρρύθμιση που όφιλε να είχε γίνει, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, εδώ και 10 χρόνια. Εγώ θα σας πω ένα απλό πράγμα. Γιατί ποιος θα μου απαντήσει ως πολίτη και μετά ως πολιτικό, γιατί δεν διαλειτουργούν οι βάσεις δεδομένων του δημοσίου? Αυτοί που ήρθαν, οι διάφοροι μεταρρυθμιστές σε αυτά τα υπουργεία, όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε πόσα λεφτά ξοδεύτηκαν, κύριε Οικονομέα? 7 δισεκατομμύρια ξοδεύτηκαν για την περίφημη διοικητική μεταρρύθμιση. Και αυτή τη στιγμή οι βάσεις δεδομένων του δημοσίου, που θα μπορούσαν να είχαν απαλλάξει από τη γραφειοκρατία, από το τέρας της γραφειοκρατίας, τον πολίτη και το ίδιο το κράτος, να μην αυτοβασανίζεται και να μην βασανίζει την κοινωνία και, το επιχειρεί στην Ελλάδα, δεν διαλειτουργούν. Λοιπόν, μέσα στο 16, και κρατήστε το αυτό, μέσα στο 16, οι 15 μεγαλύτερες βάσεις του δημοσίου, που θα είναι το ΆΜΚΑ, το ΑΦΜΗ, το Υπουργείο Παιδείας, σας λέω ότι εχθές υπογράψαμε με τον Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι το ερχόμενο Σεπτέμβριο, στις εγγραφές που θα έχουμε στα σχολεία, δεν θα υπάρχουν ένχαρτα πιστοποιητικά. Ξέρετε πόσες χιλιάδες είναι αυτά? 600.000 πιστοποιητικά. Υπολογίστε λοιπόν ότι 600.000 άνθρωποι πρέπει να καταναλώνουν εργατόρες. Πρέπει οι Δήμοι να καταναλώνουν εργατόρες, να εκδίδουν αυτά τα πιστοποιητικά, να τα παίρνει ο άνθρωπος, να ακούει. Δηλαδή η μετακίνηση ανθρώπων και χαρτιών σταματάει στο δημόσιο. Από εκεί ξεκινάμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Για να πάμε στη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, θα πάμε σε ένα νέο εντελώς αποκεντρωμένο σύστημα που θα παρέχει αρμοδιότητες σαφείς. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι εμπλοκή αρμοδιοτήτων υπάρχει μεταξύ Δήμων, περιφερειών, αποκεντρωμένες διοίκησης, συντρέχους. Δεν υπάρχει υπουργός να έχει έρθει για να... Καλά, εντάξει. Όχι, δεν λέω ότι δεν υπήρξατε. Τι άλλο να κάνω? Δεν έχω άλλο τρόπο να σας πείσω. Θα με κρίνετε μετά από 6 μήνες. Εντάξει, μα φυσικά. Εγώ θέλω να με κρίνετε. Όχι, εγώ δεν θέλω καμία χάρη. Θέλω να με κρίνετε, μου δώστε ένα. Δεν μπορώ να το κάνω σε ένα γιατί μήνα. Γιατί τώρα, το αν ήσουν δηλαδή στο Υπουργείο Υγείας, κατάλαβες να σε βροντοκοπάμε χωρίς αυτό? Δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Αλλά σου λέω, δώστε μου αυτή τη δυνατότητα. Φυσικά, διότι έχουμε. Είναι 6 ζητήματα. Πόσους 6 μήνες ζήτησες? 6 μήνες. Πάρε 8. Πάρε ένα χρόνο. Δεν μας κοστίζει τίποτα. Όχι. Πάρε ένα χρόνο. Πληρώνετε τίποτα? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, απλώς το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή είναι αυτό που είπατε. Λοιπόν, η επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη. Η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, το Σύνταγμα, ο εκλογικός νόμος, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η κωδικοποίηση της διοικητικής διαδικασίας, η αξιολόγηση, η κινητικότητα και ο νέος θεσμός της πολιτικής προστασίας. Αυτά είναι 6-7 ζητήματα που παράλληλα τα τρέχουμε για να μπορέσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε ορίσει, αυτή την περίοδο, αυτή την τριετία, να πάμε σε ένα επιτελικό κράτος που θα αποκεντρώνεται σοβαρά, χωρίς συντρέχουσες και αλληλεμπλεκόμενες συναρμοδιότητες. Δεν αργεί, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, κυρία Παπαθανασίου. Καλημέρα, να είστε καλά. Χαιρετίσματα στη Σαλαμίνα. Υπουργέ, με τις μετατάξεις έχουμε κανένα νέο, τίποτε? Θα σου πω, ναι. Εμείς ήδη ετοιμάζουμε την κινητικότητα, την εθελοντική κινητικότητα, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε όποιον άνθρωπο. Θα του έχει έναν κατάλογο για το λες υπάρχουν εδώ θέσεις, ναι, που θέλει να μετακινηθεί. Θα προκηρυχτούν αυτές οι θέσεις. Βέβαια πρέπει να αξιολογηθούν οι δομές πρώτα. Δηλαδή ο θεσμός της αξιολόγησης πρέπει να ξεκινάει από τις δομές. Τι δομές θέλουμε? Επιτέλους κάποτε πρέπει να δουλέψουμε σε ένα σωστό πλαίσιο. Τι δομές θέλουμε? Είναι αναγκαία αυτή η δομή? Μάλιστα. Πρέπει να τη στελεχώσω με τους ανάλογους ανθρώπους. Αν δεν είναι αναγκαία η δομή, τον διώξεις? Όχι, έτσι. Όχι, βέβαια.
Απλώς δεν καταλήγει στη δομή, πάει κάπου. Δεν απολύονται άνθρωποι. Το δημόσιο τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά ότι έχει πλεονάζω προσωπικό. Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι σε μια υπηρεσία που έχει 30 διευθύνσεις ή 10 καταλαβαίνετε δεν χρειάζεται. Κοίταξε, θα αξιολογηθούν οι δομές. Έτσι πρέπει να νομίζω να ξεκινήσουμε για να μην πάμε να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλλο. Και αφού αξιολογηθούν οι δομές, θα πεις αυτή δεν μου κάνει, δεν χρειάζεται και μετά λοιπόν, προκυρήσεις θέσεις ναι, κάπου αλλού και θα μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Και λέω, αν θέλεις να πας σε αυτή τη θέση. Αυτό θα δημιουργήσει μια ευεργετική λειτουργία στο δημόσιο. Εντός του νομού. Όχι, δεν νομίζω ότι θα περιορίσει. Κοιτάξτε, όταν είναι εθελοντικό, ναι, γιατί σωστό, να το έχει. Αν είναι εθελοντικό, άμα θέλει, πάμε, θέλετε, πάει. Ναι. Θέλει να πάει στα Χανιά αυτό. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Με την κάρτα του πολίτη, τι θα γίνει. Μίλησα για τη διαλειτουργικότητα. Ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε συνάντηση με τους 15 φορείς του δημοσίου που έχουν τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων. Δηλαδή το ασημί. Για να ενοποιηθούν. Να διαλειτουργήσουν, Γιώργο. Ωραία, ωραία. Να διαλειτουργήσουν. Όταν θα διαλειτουργήσουν μετά, θα είναι εφικτή η κάρτα. Η έκδοση της κάρτας. Θα φτάσουμε στην κάρτα. Όταν θα έχει μια κάρτα που θα έχει και θα έχει όλα μου τα στοιχεία, όλα μου τα. Θα είναι διαβατήριο. Μπορεί να είναι δίπλωμα οδήγησης. Μπορεί να είναι όλα αυτά. Και αυτά επειδή κάποιοι έχουν μια ανησυχία, σήμερα υπάρχουν συστήματα που διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν συστήματα που η εντολή που δίνεις εξουσιοδοτείς να κάνουν το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν μπορεί να ελέγξει κανείς τίποτε άλλο. Όλα αυτά διασφαλίζονται σήμερα με τη νέα τεχνολογία. Yeah. Ξέρετε ότι στην Εστονία, και εγώ ζηλεύω, σας στην το Εστονία. Λέω. Στην Εστονία, ναι, yeah. Στην Εστονία. Σήμερα μπορεί να πάρεις ένα τηλέφωνο σε ένα συγκεκριμένο νούμερο και σε ένα τέταρτο να είσαι ηλεκτρονικός κάτοικος της Εστονίας. Ο στόχος μας λοιπόν, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και δημιουργώντας θεσμούς οι οποίοι πραγματικά θα είναι ικανοί να παρακολουθούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και της οικονομίας. Αυτό πρέπει να είναι το μεγάλο στοίχημα για να κάνουμε μια διοικητική ανασυγκρότηση στην πράξη που θα απελευθερώσει δημιουργικές δυνάμεις. Ένα σύγχρονο κράτος χωρίς αυτή την ανασυγκρότηση δεν μπορεί να υπάρξει. Ένα σύγχρονο κράτος χωρίς αυτή την ανασυγκρότηση, δεν ξέρω πώς θα την πετύχετε, δεν υπάρχει. Γιώργο, εμένα το όραμά μου σε αυτόν τον τομέα και οι ώρες που ξοδεύω ατελείωτες κάθε μέρα είναι αυτός. Το πάθος μου είναι αυτό, να φύγω από εκεί σαν άνθρωπος και να πω ότι κάτι έκανα στην πατρίδα μου. Θα το προσπαθήσω. Μέσα από την ψυχή μου, με ό,τι δυνάμεις διαθέτω, με το μυαλό που διαθέτω και με τους ανθρώπους που ανοιχτός, θέλω να σου πω ένα λεπτό, ανοιχτός στον ακούω, εγώ είπα και τότε όταν πήγα στο Υπουργείο, δεν βλέπω αλλά ακούω. Ακούω όλους τους ανθρώπους. Και το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το πλαίσιο συνεννόησης με όλους τους θεσμικούς του χώρου. Οι εκλογές τελείωσαν. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Ικανοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς τους ανθρώπους θα τους βρούμε και νομίζω ότι στο Υπουργείο έχουν καταλάβει με ποιον τρόπο προσεγγίζω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καλά. Πάμε διάλειμμα, θα γυρίσουμε.